και γραμμή το βουλευτή Θεσσαλονίκης της Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόδωρο Καράγουλο, ο οποίος βεβαίως και ήταν σε συλλαλητήριο χθες. Κύριε Καράγουλε, δεν είναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Τόλιο, σε εσάς, συνεργάτες και σε όλους τους ακροατές. Βεβαίως και ήμουν παρόν, γιατί θεωρώ ότι ήταν υποχρέωσή μου, με βάση την συνείδησή μου, με βάση την καρδιά μου, να είμαι παρόν. Ναι, το θέμα είναι ότι η παρουσία σας εκεί τι ακριβώς υποδηλώνει, δηλαδή σε τι διαμαρτύρεστε? Ήθελα να στείλει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση και εντός και εκτός σε όλους τους ξένους, τους διεθνείς οργανισμούς, στις ξένες χώρες, ότι οι Έλληνες μπορεί να έχουν 1000 προβλήματα, μπορεί να η οικονομική κρίση να τους έχει λυγίσει, αλλά σε ζητήματα εθνικών δικαίων δεν κάνουν ούτε βήμα πίσω. Και εντός στην κυβέρνηση, ότι χειρίζεται ένα εθνικό θέμα με όρους μικροκομματικής πολιτικής, ότι είναι ανίκανη δυστυχώς να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο εθνικό ζήτημα όπως είναι αυτό, και ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει επιτέλους ποια είναι η θέση της, αν έχει μια σοβαρή και υπεύθυνη θέση, γιατί μέχρι στιγμής βλέπαμε ότι η κυβέρνηση το έπαιζε και με τον αστυφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Κύριε Καράγουλο, πάντως ο χαρακτήρας της χθεσινής συγκέντρωσης των πολιτών, που ήταν μια πραγματικά εντυπωσιακή συγκέντρωση και συλλαλητήριο, ήταν κατά τη σύνθετη ονομασία, μη χρήση οποιοδήποτε όρου Μακεδονία ή παράγωγού του, ή μια σαφέστατη δηλαδή θέση που δεν ξέρω αν συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει άλλη θέση. Από το Βουκουρέστι και μετά έχει θέση τη γνωστή. Γεωγραφικό προσδιορισμό με το όνομα, με όργα μόμνες, με όλα αυτά. Λοιπόν, ό,τι λέτε ισχύει, πράγματι η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι η έλασον θέση. Όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση, δεν πας κατευθείαν θεωρώντας σαν δεδομένο το ελάχιστο, ότι δηλαδή θέλουμε μια σύνθετη ονομασία με γεωργικό προσδιορισμό, έργο όμνες και με όλο το υπόλοιπο πακέτο για τα αλυτρωτικά. Ξεκινάς από το μείζον. Και το μείζον ποιο είναι? Να μην συμπεριλαμβάνει τη λέξη Μακεδονία στην ονομασία του κρατηδίου των Σκοπίων. Μα το έχετε αποδεχτεί ήδη. Μα το έχετε αποδεχτεί ήδη ως κυβέρνηση. Δεν αποδεχτήκαμε. Αυτή δεν ήταν η πρόταση που κάνατε στο Βουκουρέστι. Ο Κώστος Καραμαλής. Και μάλιστα ο κύριος Καραμαλής, σύμφωνα τουλάχιστον με τα WikiLeaks, ήταν σύνθετη ονομασία και ό,τι να είναι. Όχι. Ο Κώστας Καραμαλής νομίζω ξεκαθάρισε χθες μέσα από διαρροές του ότι δεν αναφερόταν σε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό που θα περιέχει μέσα τον όρο Μακεδονία. Για παράδειγμα, κύριε Τόλιο, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ, εγκρίνω και επαυξάνω με μια ονομασία του τύπου Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία. Είναι μια ονομασία η οποία καλύπτει τον γεωγραφικό προσδιορισμό, είναι σύνθετη και δεν έχει μέσα το όνομα Μακεδονία. Αν οι φίλοι μας και οι γείτονές μας οι Σκοπιανοί καταλάβουν ότι το συμφέρον τους είναι για να επιβιώσουν ως κρατική οντότητα, ότι το συμφέρον τους είναι να τα έχουν καλά με την Ελλάδα, που είναι η ισχυρότερη δύναμη στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι μια χώρα η οποία μπορεί να εγγυηθεί. Κύριε Καράγουλε, αυτά είναι πάρα πολύ. Είναι σαφέστατα και μπορεί να τα κατανοήσει κανείς. Εγώ αναρωτιέμαι ωστόσο αν τελικά γιατί εκεί πάμε. Έρθει στη Βουλή μια συμφωνία με σύνθετο γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό και όλα τα προαπαιτούμενα που έχουμε περιγράψει, θα την ψηφίσετε? Κοιτάξτε, εσείς ως Καράγουλο, μετά την... Καταρχήν, αν έρθει οποιαδήποτε πρόταση, θα πρέπει να έρθει σαν κυβερνητική πρόταση. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι μια πρόταση που να στηρίζεται στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Υπάρχει, εσείς εκτιμάτε τώρα με τα σημερινά δεδομένα και μετά το χθεσινό μεγαλειώδη συλλαλητήριο, υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή? Γιατί οι βουλευτές των ΑΝΕΛ που στηρίζουν την κυβέρνηση ήταν χθες στο συλλαλητήριο. Κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αν δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση, αν δεν υπάρχει συνοχή σε ένα μείζον εθνικό ζήτημα, τότε δεν υπάρχει κυβέρνηση. Άρα γιατί συζητάμε. Να με συγχωρείτε όμως, και βάσει συντάγματος, σε ένα μείζον εθνικό θέμα δεν έχει ποιο διαφωνεί ή ποιο συμφωνεί, αλλά από όλο το τόξο ο καθένα ψηφίζει μια συμφωνία με την οποία συμφωνεί. Δηλαδή μιλάμε για θέμα εξωτερική πολιτική. Συμφωνώ πάρα πολύ και σα ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να ρωτήσω το εξή. Ένα μείζον ζήτημα εθνικής πολιτικής όπως είναι αυτό, με τι όρους το μεταχειρίστηκε η κυβέρνηση και ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ? Με όρους μικροκομματικούς, προσπαθώντας να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη να υπερασπιστεί τα εθνικά ζητήματα. Εγώ ρωτάω το εξής. Δεν όφιλε η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της? Και όταν λέω κυβέρνηση, εννοώ όχι ο ένας με τον χωροφύλαξη και ο άλλος με τον αστυφύλαξη, η κυβέρνηση συνολικά, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, να έχουν μια ξεκάθαρη θέση. Δεν αυτό μου περιγράφεται μια πολιτική παθογένεια, αλλά δεν υποκύπτει το μείζον σε αυτό. Η κυβέρνηση ψάχνει για το χρήσιμο ηλίθιο. Ορίστε. Για να καταλάβω. Η κυβέρνηση ψάχνει για το χρήσιμο ηλίθιο. Κοιτάξτε, δεν παίρνω εγώ το μέρος καμιάς κυβέρνησης. Αυτό που η λύση όμως, η εθνική λύση, ψάχνει τις συνειδητούς βουλευτές που ξέρουν τι ψηφίζουν και ποια είναι η λύτρωση για το θέμα. Όταν φτάσει η ώρα λοιπόν και υπάρχει κυβερνητική πρόταση που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, όταν έχει προχωρήσει η διαπραγμάτευση και έχει γίνει ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, κάτι που δεν έγινε μέχρι τώρα, αντίθετα
ο κύριος Τσίπρας τη μια μέρα χαρακτήριζε Χρυσαυγή τον μακαριότατο τον κύριο Ιερώνημο και την άλλη μέρα τον συναντούσε και τον ενημέρωνε προνομιακά, χωρίς να έχει ενημερώσει τους βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας που είναι τα πολιτικά κόμματα, τότε θα τοποθετηθώ αναλόγως. Αλλά να ξέρετε κάτι. Από τη συνάντηση πάντως Ιερώνημο Τσίπρα δεν προκύπτει ότι τον είπε Χρυσαυγή, τι άλλο προκύπτει, αλλά τέλος πάντων. Τον είχε και προηγουμένως. Είχε πει για την Εκκλησία, για εκκλησιαστικούς κύκλους, να ξέρουμε, αποδίδουμε αυτά που λένε. Δηλαδή η μισή είναι Χρυσαυγή, η άλλη μισή δεν είναι και ο κύριος Ιερώνημος είναι, η ομπρέλα του είναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εγώ γιατί σέβομαι την Εκκλησία, θεωρώ ότι ήταν ανίκιος και απαράδεκτος ο αρχικός χαρακτηρισμός και σωστά έκανε και την ενημέρωση τον κύριο Ιερώνημο, γιατί θεωρώ ότι η Εκκλησία σαφέστατα και πρέπει να έχει λόγο, να έχει επίγνωση, να έχει άποψη. Αλλά βεβαίως έπρεπε να προηγηθεί η ενημέρωση στα πολιτικά κόμματα, κάτι που δεν έγινε ακόμη. Αυτό είναι σωστό που λέτε, απολύτως σωστό και υπάρχουν όλα αυτά που περιγράφετε. Το ένα μείζον, αν θέλετε, που μπορεί να τα καλύπτει όλα αυτά, θέμα και ερώτημα, είναι αν τέτοιου τύπου αντιδράσεις και συλλαλητήρια, έχοντας κιόλας μια μακρά εμπειρία 22 ετών και έχοντας και την εμπειρία των συλλαλητηρίων των πρώτων, αν μέσω συλλαλητηρίων μπορεί να ασκήσουμε εξωτερική πολιτική και μπορεί να φτιάξουμε διακρατικές σχέσεις με τη γειτονιά μας. Η εξωτερική πολιτική προφανώς δεν ασχείται με συλλαλητήρια. Τα συλλαλητήρια όμως είναι απαραίτητο συστατικό της δημοκρατίας μας και στέλνουν μηνύματα. Αυτό που λέω λοιπόν εγώ είναι ότι το συλλαλητήριο έστειλε το μήνυμα και έξω, είπα πιο, και εντός της χώρας, στην κυβέρνηση. Ότι δεν θέλουν οι πολίτες μια ονομασία που θα περιέχει τη λέξη Μακεδονία. Προφανώς και εγώ δεν το θέλω, έτσι ξεκαθαρίζω. Θα συμφωνούσατε τότε ότι ο πολιτικός, το ένα κόμμα πρέπει να, εκεί που χρειάζεται να νίκει, λίγο κόντρα στο ρεύμα και αυστηρός. Θέλω να πω δηλαδή κάποια συνθήματα ακραία δεν θα έπρεπε να καταδικάσετε και εσείς και το κόμμα σας από τη χθεσινή συγκέντρωση. Κοιτάξτε, είχαμε μια συγκέντρωση εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Προφανώς είναι αστεία η ανακοίνωση της αστυνομίας που μιλά για 90.000. Ήταν πολύ, πολύ περισσότεροι πολίτες, έτσι, 200, 300, δεν ξέρω πόσοι. Οι διοργανωτές εκτιμά 500, αν δεν ήταν 500 ήταν 400. Το ότι βρεθήκαν μέσα και χίλια άνθρωποι που φωνάξαν αλήτες φροδότης πολιτική, προφανώς είναι κάτι που καταδικάστηκε και αν δείτε ακόμη και σήμερα στα blogs δείχνει απλούς πολίτες. Όχι, δεν μιλάω. Εγώ μιλάω για παράδειγμα για συνθήματα και πλακάτ που έλεγαν ότι αν συμπεριληφθεί ο όρος Μακεδονία είναι προεθνική προδοσία. Α, με συγχωρείτε, το σύνολο του πολιτικού συστήματος λέει ότι αυτή είναι εθνική λύση. Εκεί κοιτάξτε, μπορεί να φτάσουμε. Κοιτάξτε. Εγώ δεν συμφωνώ και δεν καλύπτω ακραίες τοποθετήσεις οποιοδήποτε είδους. Έτσι, δεν χωρίζω τους Έλληνες σε πατριώτες και σε προδότες. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Θεωρώ όμως ότι η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση είναι ανίκανη να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα. Χειρίζεται ένα θέμα το οποίο είναι εθνικό και μείζον εθνικό θέμα με όρους μικροκομματικής εκμετάλλευσης και γι' αυτό το λόγο το βρίσκει μπροστά του. Οι πολίτες ξεσηκωθήκαν στέλνοντας μήνυμα και στην κυβέρνηση ότι χειρίζεται απαράδεκτα ένα εθνικό θέμα και ότι η κυβέρνηση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας κάνω, κύριε Καράγουλε. Επειδή ειδικά στα εθνικά θέματα, πείτε μου ό,τι θέλετε για την κυβέρνηση. Είναι άθλια, είναι τούτη, είναι πήξη, είναι δίχτυα. Στο θέμα των εθνικών θεμάτων δεν πρέπει να αναζητηθούν συνενέσεις. Γιατί θα το βρείτε αύριο μπροστά σας. Δηλαδή, αύριο θα είστε κυβέρνηση, θα ζητάτε από τον Τσίπρα συνένεση στο εθνικό. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι στα μείζωνα ζητήματα εθνικής πολιτικής και είναι και τα εθνικά θέματα, αλλά και τα ζητήματα παιδείας και τα ζητήματα άμυνας, θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες δυνατόν συνενέσεις. Αλλά την πρωτοβουλία των κινήσεων δεν την έχει αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση δεν έχει τα ζητήματα. Η κυβέρνηση λοιπόν όφιλε, όπως έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κώστας Καραμαλής το 2008, να καλέσει τους προέδρους των κομμάτων, να τους ενημερώσει υπεύθυνα, σοβαρά, μετά βεβαίως να δείξει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνημο, να υπάρχει δηλαδή ένας διάλογος και να μην προσπαθεί να τορπιλίζει τη συνένεση, γιατί η ίδια τορπιλίζει τη συνένεση. Μάλιστα, κύριε Καράγουλο, οπότε θα σας δούμε και στη συγκέντρωση των Αθηνών. Θα το συζητάω, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα είμαι συγκέντρωση των Αθηνών για, λόγω των υποχρεώσεων που έχουμε εδώ πέρα, αλλά οπουδήποτε υπάρχει δυνατότητα να είμαι, θα είμαι με χαρά στη συγκέντρωση αυτή, γιατί θεωρώ ότι κάνω κάτι το οποίο είναι εντάξει απέναντι στη συνείδησή μου, απέναντι στην καρδιά μου και απέναντι στην ιστορία της Μακεδονίας και της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλά, 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 καλά.